Το νησί του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται ανάμεσα στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα. Το όνομα του νησιού προέρχεται από το ομώνυμο εκκλησάκι. Ο μύθος λέει ότι ανοιχτά του νησιού βρίσκεται ο τάφος της Κίρκης. Αναφορές από περιηγητές λένε ότι το νησί από παλιά λειτουργούσε ως χώρος απομόνωσης, είτε ως φυλακή, είτε για λόγους υγείας. Το 1865 ξεκίνησε η λειτουργία του νησιού ως χώρος υποδοχής και καραντίνας πλοίων που προέρχονταν από επικίνδυνα ή χαρακτηρισμένα λιμάνια για την ασθένεια της χολέρας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως υγειονομικό φυλάκιο αντιμετωπίστηκαν 4 μεγάλες επιδημίες χολέρας 1892, 1900, 1911, 1913. Ενδεικτικό της κίνησης στο νησί, σύμφωνα με τα αρχεία, είναι το έτος 1884, όπου 10 ιστιοφόρα, 25 ατμόπλια και συνολικά 1239 επιβάτες υπέστησαν τη διαδικασία της κάθαρσης. Η διαδικασία της κάθαρσης διαρκούσε 22 μέρες. Τόσος ήταν ο χρόνος ασφαλείας που χρειαζόταν για την εκδήλωση της ασθένειας χολέρας. Σε περίπτωση που εκδηλωνόταν κρούσμα χολέρας ή οποιαδήποτε άλλη λίμωξη, η διάρκεια της καραντίνας διπλασιαζόταν. Το τελευταίο κρούσμα χολέρας πάνω στο νησί αντιμετωπίστηκε το 1947, έκτοτε λειτουργήσε ως το 1967 ως αποικία ψυχοπαθών του Δημόσιου Ψυχιατρίου Αθηνών. Από το 1967 και έπειτα παραχωρήθηκε στο πολεμικό ναυτικό, όπου και ενώθηκε με την ξηρά με επιχωμάτωση και λειτουργεί ως τμήμα του ναυστάθμου Σαλαμίνας. Η χολέρα είναι μια από τις πιο βαριές λοιμώξεις που εμφανίστηκαν ποτέ στην ανθρωπότητα. Οφείλεται σε ένα μικρόβιο που εμείς το λέμε απλά δονάκιο της χολέρας, λέγεται και τρεπώνυμα παλίντου. Είναι μια λίμωξη η οποία δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, ευτυχώς, αλλά μπορεί εύκολα να εισαχθεί στη χώρα μας, είτε από τουρίστες που πηγαίνουν σε χώρες επικίνδυνες, Ασίας και Αφρικής, είτε από διάφορους άλλους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας, άρθρομετανάστες ή μεταφερόμενοι, εν πάση περιπτώσει. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πέρασα χολέρα και εσύ να πέρασες χολέρα. Δεν σημαίνει ότι τίποτα απολύτως δεν θα πέρασες. Το χολεριασμένος έπαψε πια να είναι ιατρικό θέμα, είναι καθαρά κοινωνικό θέμα. Ο χολεριασμένος. Έτσι δεν είναι. Και είναι και βρισιά. Ποιος αυτός ο χολεριασμένος? Ο βρωμιάρης, ό,τι θέλεις μπορεί να κολλήσεις δίπλα στη λέξη χολεριασμένος. Το νησί στις μέρες μας δείχνει νεκρό από κάθε είδους δραστηριότητα και πολιτισμό. Από τότε που πέρασε στη δικαιοδοσία του πολεμικού ναυτικού, δεν έχει γίνει καμία εργασία συντήρησης ή ανάδειξης των κτηρίων. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο δεν είναι ούτε φυσικός ούτε αυτονόητος. Είναι ένα προϊόν κοινωνικοποίησης, είναι ιστορικά και κοινωνικά διαμορφωμένο. Η αντίληψή μας για τον κόσμο δίνει μια συγκεκριμένη φόρμα και στις εμπειρίες μας. Και οι εμπειρίες μας δίνουν φόρμα στην αντίληψή μας για τον κόσμο. Αυτό είναι μια διαλεκτική διεργασία. Αν καταλάβουμε αυτή τη διαδικασία όσο αφορά την περιθωριοποίηση, και όταν μιλάω για περιθωριοποίηση δεν αναφέρομαι μόνο στην περιθωριοποίηση ανθρώπων που σε επίπεδο κοινωνικής πραγματικότητας, καθημερινής, αντιμετωπίζουν φτώχεια, αρρώστια, έλλειψη πόρων. Μιλάω για την περιθωριοποίηση πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών καταστάσεων, ακόμα και αν δεν είναι εμφανής η ταλαιπωρία τους. Δίπλα από το νησί περνούν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι. Λίγοι είναι αυτοί που το παρατηρούν και ελάχιστοι αυτοί που γνωρίζουν την ιστορία του. Γιατί άραγε δεν βλέπουμε και δεν παρατηρούμε οτιδήποτε δεν μας είναι ευχάριστο? Έχουμε λοιπόν την ορατότητα και τη μη ορατότητα. Κάτι που δεν είναι ορατό είναι και εύκολα διαχειρίσιμο. Και προσωπικά και κοινωνικά και πολιτικά. Πρώτης κρίσης ή τουλάχιστον της εμφανούς κρίσης, της οικονομικής κρίσης των τελευταίων 2 χρόνων στην Ελλάδα, όσο αφορούσε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, παραδείγματος χάρη χρήστες ουσιών ή άστεγους στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχαν συγκεκριμένες νησίδες.
μπορούσες να διαλέξεις να μην περάσεις από αυτές τις περιοχές, άρα να μην έχεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Η ορατότητα, απ' την άλλη, παράγει επίγνωση. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάτι απέναντί σου, στέκεις και με μία ευθύνη, προσωπικά, κοινωνικά και πολιτικά. Το τι βλέπουμε συνδέεται άμεσα με το τι αντέχουμε να δούμε. Ένας λόγος που πιθανά περνάμε μπροστά από κάτι, μία κατάσταση, μία συναλλαγή, έναν άνθρωπο ή μία ομάδα ανθρώπων και δεν τους βλέπουμε, είναι η άμυνά μας για το φόβο που θα νιώσουμε, μάλλον ο φόβος μας για την απελπισία που μπορεί να νιώσουμε. Είναι δηλαδή ένας αμυντικός μηχανισμός για να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το τι βλέπουμε ή δεν βλέπουμε είναι η ταυτότητα του εαυτού μας. Δηλαδή, το πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου και τον κόσμο είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Θα επηρεάσει και το τι μπορώ να παρατηρήσω. Δηλαδή, αυτό που παρατηρώ δεν είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Παρατηρώ καταστάσεις, ανθρώπους και πληροφορίες που χωράνε μέσα στην αντίληψή μου για το πώς είναι ο κόσμος. Εάν εγώ δεν περιμένω να δω κάτι, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα το παρατηρήσω. Το έρημο νησί θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε είναι γύρω μας, αλλά εμείς κάνουμε όπως δεν το βλέπουμε. Έτσι το αφήνουμε στη σκιά χωρίς να το αγγίζουμε και απλά μένουμε θεατές στην κατάρρευσή του. Η ορατότητα και η μη ορατότητα δεν είναι μόνο προσωπικό θέμα του καθενός, είναι και κοινωνικό και πολιτικό θέμα. Και όσο τα πράγματα παραμένανε στις ασφαλείς νησίδες τους, μακριά από τα μάτια του πολυκόσμου, ήταν και πιο εύκολο αυτό να αντανακλάται και σε επαρκείς κοινωνικές πολιτικές. Τώρα που τα προβλήματα και όλες αυτές οι ενδυνάμει εκρηκτικές καταστάσεις και η περιθωριοποίηση αφορά όλο και περισσότερους κόσμους, ανθρώπους, όλο και περισσότερες καταστάσεις, αναγκαστικά θα πρέπει η προσωπική αλλαγή να φέρει και μια κοινωνική αλλαγή και μια πολιτική αλλαγή. Τα κτίρια φάντασμα του νησιού είναι δίπλα μας. Καθημερινά τα βλέπουμε, όπως τόσα και τόσα άλλα. Η εγκατάλειψη είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά κτίρια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πώς έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε πώς δεν βλέπουμε ό,τι μας ενοχλεί? Η εκπαίδευσή μας και το μεγάλωμά μας και το άνοιγμά μας στον κόσμο γεμίζει σιγά σιγά με στερεότυπα. Ένας λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί χρειαζόμαστε μερικές γενικεύσεις, γιατί δεν μπορεί κάθε στιγμή να αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που βλέπω απέναντί μου. Χρειαζόμαστε κάποιες γενικεύσεις για να μην τρελαθούμε. Ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο των πληροφοριών που μας έρχονται. Αυτά τα στερεότυπα όμως, όταν μείνουν αδιαπραγμάτευτα, δημιουργούν μία αγγυλωμένη εικόνα για το ποια, τι σημαίνει ζωή και τι σημαίνει κοινωνία. Όταν έχεις λοιπόν ένα στερεότυπο για έναν άνθρωπο ότι ο άστεγος είναι ένας τεμπέλης που ποτέ του δεν θέλησε να δουλέψει. Άρα τι να κάνουμε, είμαι άστεγος. Μετά από λίγο δεν θα τον παρατηρήσεις τον άστεγο, γιατί δεν σε αφορούν οι τεμπέληδες. Εσύ θες τη ζωή σου να προχωρήσεις με τους εργατικούς ανθρώπους, οι οποίοι φιλότιμα προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους ή οτιδήποτε άλλο. Με αφορμή ένα νησί φάντασμα που ελάχιστοι γνωρίζουν την ιστορία του ή ακόμα και το όνομά του, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προβληματισμό γύρω από την ατομική και κοινωνική ευθύνη. Στη δύσκολη εποχή που ζούμε, ας αναλογιστούμε και τη δική μας ευθύνη απέναντι στα πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε.